Πριν από λίγο έκανε το εμβόλιο και ο σύζυγός μου. Έτσι είχαμε την αποκλειστική πληροφορία ότι η Τζόνσον γίνεται στατικό νοσοκομείο. Από εκεί το μάθαμε. Λοιπόν, έκανε λοιπόν το εμβόλιο. Δεν ξέρω αν έχουμε τη δήλωση. Πάμε ναι, να τη δούμε. Θα συναντήσαμε, μας μίλησε φυσικά χαρούμενος. Για να δούμε. Εμβολιαστήκατε. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Επιτέλους ήρθε η σειρά μου, ναι. Είναι μια άψογη διαδικασία, όπως όλα τα εμβολιαστικά κέντρα. Πανέτοιμοι άνθρωποι, εξυπηρετικότατοι, τελείωσα πάρα πολύ γρήγορα. Έκανα το εμβόλιο της Johnson, είναι η πρώτη μέρα. Αυτό μου έτυχε και με πάρα πολύ χαρά το έκανα. Υπήρχε, το ξέρουμε, αυτός ο περιορισμός πριν. Σήμερα άνοιξε, δεν είχα κανέναν ενδιασμό, καμιά σκέψη. Μονοδοσικό. Και είμαι ευτυχής. Μονοδοσικό αυτό. Ναι, αυτό είναι μονοδοσικό. Έχει το πλεονέκτημα ότι είναι μονοδοσικό. Δεν είναι από τα mRNA εμβόλια, αλλά είναι το ίδιο αποτελεσματικό όπως όλα. Λένε πολλά για τα εμβόλια. Εσείς τους ανθρώπους πάντα υποστηρίξετε. Με όλη μου τη δύναμη. Με όλη μου τη δύναμη και θεωρώ ότι είναι η μόνη λύση για την πανδημία. Και γι' αυτό ξαναλέω, χωρίς κανένα ενδιασμό, έκανα το πρώτο εμβόλιο που μου έτυχε. Ακόμα και αν ήταν, νομίζω, το πρώτο στην Ελλάδα. Δηλαδή, πρέπει να είμαι από τους πρώτους που έκαναν αυτό το εμβόλιο. Δεν είχα κανέναν ενδιασμό. Από τους πρώτους λοιπόν που κάναν το Johnson & Johnson, μονοδοσικό, καθάρισε ο Νίκος. Εγώ από ό,τι ξέρω μου έχει τύχει το Moderna. Πώς το έχω καταλάβει τώρα από το διάστημα μεταξύ των δύο δόσεων. Μόνο από εκεί μπορείς να το ξέρεις. Γιατί όταν πας να κλείσεις το ραντεβού σου διαδικτυακά δεν σου λένε ποιο εμβόλιο κάνεις. Ο μόνος τρόπος για να καταλάβεις ποιο εμβόλιο σου έχει τύχει είναι να κάτσεις και ψάξεις τι διάστημα υπάρχει μεταξύ των δύο δόσεων. Εγώ έχοντας μετρήσει το διάστημα πρέπει να μου έχει τύχει το Moderna. Ο σύζυγος το Johnson & Johnson, εσύ το AstraZeneca. Άντε, πάμε φουλ για την ανοσία.